επιστρέψουν στην Αθήνα. Το ίδιο έπραξε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρά κάποιες διαφοροποιήσεις. Συνεπώς, ανυπομονούμε για τις επόμενες συζητήσεις και για το έγκαιρο κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Θα συζητήσουμε και για το χρέος κατόπιν. Είμαι σίγουρος ότι όταν λογικοί άνθρωποι κάθονται στο ίδιο τραπέζι, βρίσκουν λογικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τσακάλα.